Γεια σας, είμαι ο Άντρος. Θα κάνουμε και σήμερα ένα μάθημα, το τρίτο μάθημα, αλλά φοβάμαι ότι θα είναι και το τελευταίο, διότι μετά από αυτό το μάθημα δεν μπορώ να σας βοηθήσω εγώ, πρέπει να σας βοηθήσει κάποιος που ξέρει καλύτερη φυσαρμόνικα από μένα. Λοιπόν, μερικοί γενικοί κανόνες. Η φυσαρμόνικα είναι έναν πολύ προσωπικό όργανο. Το παίζουμε μόνο εμείς που έχουμε τη φυσαρμονικά. Δεν δίνουμε ποτέ τη φυσαρμονικά μας να την παίξει κανένας άλλος, γιατί μπορεί να μεταδώσουμε ή να μας μεταδώσουν ασθένειες του στόματος. Γι' αυτό η φυσαρμονικά πρέπει να είναι το προσωπικό δικό μας όργανο. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι προτού παίξουμε φυσαρμονικά, το στόμα μας πρέπει να είναι πεντακάθαρο. Πρέπει δηλαδή να πηγαίνουμε στο μπάνιο και να πλένουμε τα δόντια μας καλά με την βούρτσα, να φεύγουν όλα τα υπολείμματα των φαγητών και να ξεπλένουμε καλά καλά το στόμα μας, για να μην μπουν μικρά σωματίδια από το φαγητό μας και να μας μπλοκάρουν τις νότες μέσα στη φυσαρμονικά. Ιδιαίτερα αν έχετε ακριβές φυσαρμόνικες, είναι κρίμα να τις χαλάσετε με υπολείμματα τροφών. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι προτού παίξουμε φυσαρμόνικα, απαγορεύεται να πίνουμε το αγαπημένο μας αναψυκτικό με την πολύ ζάχαρη. Δεν θα πω το όνομα, αλλά όλα τα αναψυκτικά που έχουν ζάχαρη απαγορεύονται πριν να παίξουμε φυσαρμόνικα. Εάν έχουμε πιει ωστόσο ένα αναψυκτικό λίγη ώρα προηγουμένως, πρέπει να ξεπλύνουμε καλά το στόμα μας, για να μην βγει με τα πτύελα μας μαζί με τον αέρα που εκπνέουμε, να μην βγει ζάχαρη και να μας κολλήσει τις νότες από μέσα. Το ίδιο ισχύει και για το παγωτό. Δεν τρώμε ποτέ παγωτό και μετά να παίξουμε φυσαρμόνικα. Με άλλα λόγια, πολύ καθαρό στόμα για να μην μπλοκάρουν οι νότες της φυσαρμονικής σας. Λοιπόν, στο προηγούμενο μάθημα είχαμε πει ότι υπάρχουν δύο τρόποι για να φυσούμε τη φυσαρμονικά. Εάν θα παίζετε στο μέλλον blues, θα πρέπει να κάνετε το bending, το λίγισμα της νότας. Δηλαδή, ενώ εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν 10 τρύπες, στις 10 τρύπες υπάρχουν 20 νότες. Είναι οι 10 που φυσούμε και οι 10 που εισπνέουμε. Εάν αλλάξουμε το εσωτερικό του στόματος μας σαν φυσούμε ή σαν ρουφούμε, δηλαδή αν μαζέψουμε τη γλώσσα μας για να πάει προς τα πίσω, τότε δημιουργούμε το λίγισμα της νότας και κάνουμε ενδιάμεσες νότες μεταξύ των νότων. Δηλαδή, κάνουμε υφέσεις και διέσεις που ουσιαστικά δεν υπάρχουν στην κλίμακα της φυσαρμονικάς. Όμως αυτό είναι για πιο προχωρημένους μαθητές, γι' αυτό αυτόν υποθέτω θα το μάθετε από κάποιους άλλους. Ωστόσο, θα σας παίξω μερικές νότες με τον bending για να ξέρετε. Ο άλλος τρόπος που σας είχα πει ότι βάζουμε τη γλώσσα μας στις πρώτες τρεις νότες και παίζουμε την τέταρτη με την άκρη του στόματος μας εδώ, θα σας δώσω ένα παράδειγμα δείχνοντας σας έναν καλαμάκι που πίνουμε το αναψυκτικό μας. Έχω κόψει έναν μικρό κομματάκι, το οποίο θα το βάλω στο στόμα μου στη δεξιά πλευρά. Εύχομαι να ακούγατε την αναπνοή μου. Λοιπόν, θα παίξουμε σήμερα ένα μικρό κομματάκι μουσικής μαζί. Θα πάρουμε τη φυσαρμονικά μας, τη C. Η C, το αγγλικό C, είναι το ντο.
Είπαμε ότι θα παίζουμε τις νότες μία προς μία και να ακούγεται καθαρή μουσική από την κάθε τρύπα της φυσαρμόνικας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την τρύπα με αριθμό 4. Θα μετρήσω όμως από το 1 για να ξέρουμε ποια είναι η τρύπα 4. Λοιπόν, ακούστε, φυσάω. Ξανά. Χρησιμοποίησα δύο τρυπίτσες, το 4 και το 5. Κάνε το και εσείς μαζί μου. Θυμάστε αυτό το τραγούδι? Θα το ξαναπαίξουμε. Χρησιμοποίησα 3 τρύπες, το 4, το 5 και το 6. Μάθετε την αρχή της Ανούλας του Χιονιά και είμαι σίγουρος ότι μετά θα παίξετε πολλά άλλα κομμάτια με μεγάλη ευκολία. Ακούστε λίγο παραπάνω. Δοκιμάστε την Ανούλα τη Χιονιά πάρα πολλές φορές και θα τα καταφέρετε. Αυτό το τραγούδι δεν παίζεται στην κλίμακα του ντο, παίζεται στην κλίμακα του φα. Εδώ έχω μία low και μία κανονική F. Low F και F. Λοιπόν, ακούστε πώς ακούγεται στην πραγματικότητα. Ο Αντώνης Καλογιάννης το έπαιζε σε αυτήν την κλίμακα. Λοιπόν, ακούστε. Thank you.
Δοκιμάστε και άλλα τραγούδια. Ξεκινάτε σιγά σιγά, παίζετε μικρά αποσπάσματα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μάθετε πού βρίσκεται η κάθε νότα. Μάθετε καλά την κλίμακα, όπως το έχουμε ξαναπεί. Και τώρα θα σας κάνω λίγα παραδείγματα για το bending. Λοιπόν, έχω την φυσαρμόνικα μου την C και ακούστε λοιπόν να κάνω bending από την πρώτη τρύπα μέχρι την έκτη και μετά από την έβδομη μέχρι την δέκατη φυσώντας. Από το 1 μέχρι το 6 η κλίμακα κάνει bending ρουφώντας αέρα. Βρείτε επίσης από το ίντερνετ που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ harmonica notation και θα σας το δείξει πολύ πολύ καθαρά. Λοιπόν, ακούστε. Αυτή ήταν η τρύπα 1. Το 3. Η 4. Το 7. 8. 9. 10. Λοιπόν, σας εύχομαι καλές επιτυχίες. Παίζετε φυσαρμόνικα συνέχεια. Θα χρειαστείτε σίγουρα παραπάνω βοήθεια, αλλά από πιο ειδικούς. Μπορείτε να κοιτάξετε από το ίντερνετ. Υπάρχουν πάρα πολλοί ιδιαίτερα ξένοι, παραπάνω Αμερικάνοι που παίζουν blues. Εκείνοι θα σας βοηθήσουν παραπάνω. Σας εύχομαι καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.